Έλα, ίσως ακούτε τόση ώρα την συζήτηση. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να σταθούμε σε κάποια θέματα που ήδη εδώ τέσσαν στο τραπέζι στη συνέχεια. Αλλά να πιάσουμε λίγο το θέμα των συντάξεων, γιατί είναι και η μέρα σήμερα τέτοια και βλέπουμε από το πρωί ότι υπάρχει μια αγωνία στους συνταξιούχους. Τι σήμερα θα έρθει στην τσέπη τους, τι θα γίνει με τις επικουρικές, κύριε Κατρούγκαλη. Και στο επόμενο διάστημα, γιατί σήμερα μπορεί να μην φαίνονται οι περικοπές. Στους επόμενους 2-3 μήνες, τι θα συμβεί, ποιες θα είναι οι απώλειες, κύριε Υπουργέ, πραγματικά. Να ακούστε, πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τον παράστο δημοσίευσεων της προηγουμένης εβδομάδας. Είναι γνωστό τι θα γίνει με τις συντάξεις. Έχουμε δεσμευθεί ότι οι κύριες συντάξεις δεν θα μειωθούν και οι κύριες συντάξεις δεν μειώθηκαν. Όσοι τις πήραν την προηγούμενη εβδομάδα το είδαν. Πού έχουμε μειώσεις? Έχουμε στο μέρισμα των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί εκεί είχαμε ένα έλλειμμα γύρω στα 220 εκατομμύρια το χρόνο, τα οποία δεν ήταν λογικό να καλύπτονται από το δημόσιο προϋπολογισμό προς όφελος μίας μόνο κοινωνικής ομάδας. Προσέξτε με το μέρισμα τι γινότανε. Όπως λέει και η λέξη, ό,τι έδινε κάποιος δημόσιος υπάλληλος έπρεπε να το παίρνει. Δεν ήταν ακριβώς σύνταξη. Είναι μέρισμα με την έννοια το ότι δίναμε κάποια χρήματα και τα παίρναμε μετά. Στο παρελθόν όμως, εκτός από τα χρήματα που έδιναν οι δημόσιοι υπάλληλοι, συμμετείχαν και κοινωνικοί πόροι. Δηλαδή, ένα ποσοστό επί των δημοσίων συμβάσεων. Όταν αυτό καταργήθηκε, όχι επί δικής μας κυβέρνησης, αλλά επί Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, το 2014, δημιουργήθηκε αυτή η μαύρη τρύπα. Δεν μπορούσε να την πληρώνει λοιπόν ο εργάτης και ο αγρότης τη μαύρη τρύπα αυτή. Έγινε η αναγκαία προσαρμογή με τέτοιο τρόπο ώστε το μέρισμα που είχε δώσει ο δημόσιος υπάλληλος να πάρει πίσω. Μην πάρει λιγότερα χρήματα από αυτά που έχει βάλει. Ναι, τώρα η δεύτερη και μοναδική περίπτωση αναπροσαρμογής είναι στις επικουρικές. Και εκεί πετύχαμε. Αντί να έχουμε μια οριζόντια μείωση 30% όπως θα γινόταν αν εφαρμόζαμε την περίφημη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που είχε συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία, έχουμε μια αναπροσαρμογή μόνο στο 20% των επικουρικών συντάξεων, δηλαδή σε έναν αριθμό που αφορά το 10% των συνταξιούχων. Δηλαδή, πόσους συνταξιούχους αφορά αυτό με τις περικοπές και τις επικουρικές, κύριε Κατρούγκαλε? Γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα, δεν ξέρω, εσείς να μας πείτε αν ισχύουν σύμφωνα με την ΕΔΙΚΑ, που θα φτάσει και θα αγγίζει 420.000 συνταξιούχους. Είναι έτσι? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Πολύ μικρότερο αριθμό. Πολύ μικρότερο αριθμό. Όλοι όσοι έχουν, όπως έχουμε πει πολλές φορές, και είναι και στο νόμο, και ακριβώς επειδή είναι πια γραπτά, δεν μιλάμε επί προθέσεων, όσοι έχουν σύνταξη, άθροισμα συντάξεων 1.300 ευρώ και κάτω, δεν έχουν να ανησυχούν καθόλου. Όσοι έχουν παραπάνω από 1.300 ευρώ, αυτοί δεν θα έχουν και πάλι οριζόντια μείωση. Απλώς η επικουρική του σύνταξη θα υπολογιστεί με τον ίδιο τρόπο που θα υπολογίζεται στο εξής η επικουρική για όλους τους νέους συνταξιούχους. Και αυτές είναι οι δύο περιπτώσεις. Δεν υπάρχει καμία απολύτως άλλη αναπροσαρμογή, καμία απολύτως άλλη. Κύριε Κατρούγκαλε, για να καταλάβουμε κάτι και για να ξεκαθαρίσουμε την ήρα από το στάρι, να δούμε τελικά που είναι η αλήθεια. Λένε ότι στους επόμενους μήνες, Αύγουστο-Σεπτέμβριο, θα διαπιστώσουν οι συνταξιούχοι μειώσεις στις επικουρικές τους. Τι θα γίνει, επαναυπολογίζονται οι επικουρικές αυτό το διάστημα? Αν υπάρξουν μειώσεις, τι μειώσεις θα είναι και πόσους θα αφορούν? Είπαμε ότι θα αφορούν λιγότερο από το 20% αυτό που παίρνουν επικουρική σύνταξη, γύρω στις 200-250.000 συνταξιούχους. Και δεν υπάρχει μια οριζόντια μείωση. Τι λέμε? Προστατεύουμε απολύτως τις κύριες συντάξεις. Προστατεύουμε απολύτως και τις επικουρικές, εκεί που το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης είναι 1.300 ευρώ και κάτω. Για τους άλλους, όσους παίρνουν πάνω από 1.300 ευρώ, πάλι δεν κάνουμε οριζόντια μείωση και γι' αυτό τον λόγο δεν μπορώ να σας δώσω ποσοστό. Τι κάνουμε? Υπολογίζουμε με τον νέο τρόπο με τον οποίο θα βγαίνουν οι επικουρικές και τις παλιές συντάξεις. Όπως θα κάνουμε και για τις κύριες. Γιατί θέλουμε ο κανόνας της ισότητας που εφαρμόσαμε σε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες να εφαρμοστεί και μεταξύ των γενεών. Να έχουμε με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού στο εξής των συντάξεων και για τους παλιούς και για τους νέους. Μάλιστα. Τώρα, για το ΕΚΑΣ, το οποίο εν πάση περιπτώσει το είχαμε αναλύσει πάρα πολύ, είχε γίνει κατανοητό, όσο και δυσάρεστο και αν ακούγεται, αν και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχουν τοποθετηθεί με έναν τρόπο που θα έχει δυσαρεστήσει πολύ τους πολίτες, ότι κάποιοι δεν το είχαν ανάγκη και δεν υπήρχε λόγος να δίνεται. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα σταθώ σε αυτό, κύριε Κατρούγκαλε. Απλά φαίνεται ότι τελικά αγγίζει και περισσότερους, όχι μόνο αυτούς που το χάνουν, αλλά και μια άλλη κατηγορία που είναι αρκετή. Τι, οι οποίοι το βλέπουν να αλλάζουν κλίμακα και να χάνουν ένα μέρος αυτού που έπαιρναν. Ναι, λοιπόν,
Το ΕΚΑΣ πράγματι δεν μπορέσαμε να το σώσουμε στον αναγκαστικό αυτοσεβασμό που κάναμε τον Ιούλιο. Είναι κακό πράγμα που κόβεται το ΕΚΑΣ. Αλλά όσοι δημαγωγούν, δεν μιλάω για τους ανθρώπους που το χάνουν, που έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύνονται και να ανησυχούν. Μιλάω για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η κατάργηση του ΕΚΑΣ ψηφίστηκε και με τους ψήφους Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού τον Ιούλιο του 2015 με τον νόμο 4336 του 2015. Εμείς λοιπόν αυτό το είχαμε ως δεδομένο. Δεν είναι κομμάτι της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης η κατάργηση του ΕΚΑΣ. Είναι κάτι που το πήραμε ως δεδομένο μετά από αυτόν τον αναγκαστικό συμβασμό του Ιουλίου. Η προσπάθεια δική μας ήταν να βρούμε έναν τρόπο να αντικαταστήσουμε το ΕΚΑΣ, δηλαδή την προστασία των πιο φτωχών, των πιο αδύναμων συμπολιτών, με ένα ισοδύναμο μέτρο. Ναι. Το ισοδύναμο αυτό μέτρο που βρήκαμε και κατά τη γνώμη μου καλύπτει αποτελεσματικότερα την ανάγκη να προστατευτούν οι συνταξιούχοι από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό είναι η Εθνική Σύνταξη. Γιατί είναι η Εθνική Σύνταξη καλύτερη από το ΕΚΑΣ? Γιατί δίνεται σε όλους χωρίς έλεγχο εισοδημάτων όπως δινόταν το ΕΚΑΣ, που στην πραγματικότητα είναι μια προνοιακή παροχή, ναι, όχι συνταξιοδοτική. Είναι αλήθεια όμως ότι η Εθνική Σύνταξη θα αρχίσει να αφορά αυτούς που παίρνουν σήμερα το ΕΚΑΣ μετά το 2018, γιατί τότε θα γίνει ο πανυπολογισμός των δικών του συντάξεων και θα δουν ότι θα πάρουν περισσότερα χρήματα από όσα παίρνουν σήμερα χωρίς το ΕΚΑΣ. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα είναι να δώσουμε ισοδύναμα σε αυτούς που χάνουν το ΕΚΑΣ και πράγματι βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Το πρώτο μέτρο που πήραμε ήδη είναι να εξασφαλίσουμε ότι και σε αυτούς που θα πάψουν να είναι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ να παίρνουν τα φάρμακά τους με τη χαμηλή φαρμακευτική δαπάνη, το 10% συμμετοχή που παίρναν μέχρι τώρα. Και θα σκεφτούμε από το κοινωνικό πλεώνασμα, στο περίφημο αυτό Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από όπου θα χρησιμοποιήσουμε το πλεώνασμα που κερδίσαμε το 2015, τι μπορούμε να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους για να ελαφρύνουμε λίγο τη μεγάλη πίεση στην οποία θα υποστούν. Μάλιστα, τώρα αυτό που μας λέτε έρχεται σε αντίθεση με όσα έχουμε ακούσει ενδεχομένως το προηγούμενο διάστημα, ότι θα υπάρχει αντικατάσταση του ΕΚΑΣ είτε με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Όλα αυτά που προφανώς δεν ισχύουν. Mm-hmm. Γιατί δεν ισχύουν? Αντιθέτως, προσέξτε κάτι τώρα. Το ΕΚΑΣ είχε αποκλειστικά ως στόχευση, ως προνοιακή παροχή, τη φτώχεια των ηλικιωμένων. Αν δείτε όμως αυτή τη στιγμή τις στατιστικές, ναι, μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας δεν αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι, αντιμετωπίζουν οι άνεργοι και άλλες ειδικές κατηγορίες, όπως οι μονογονικές οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε με το εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης, που προσπαθεί να προστατεύσει από τον κίνδυνο της φτώχειας όλους. Ναι, αλλά αυτό θα έχει άλλα εισοδηματικά κριτήρια, κύριε Υπουργέ, έτσι δεν είναι? Είναι σαφές. Δηλαδή θα είναι πολύ χαμηλότερα από έναν άνθρωπο που παίρνει μια σύνταξη? Πόσο είναι για να παίρνει τώρα το ΕΚΑΣ, είναι από τα 664? Υπάρχουν διαφορετικά εισόδημα. Εν πάση περιπτώσει, όταν μιλάμε για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, είναι στην ακραία φτώχεια όμως πια εκεί. Άρα δεν υπάρχει αντικατάσταση. Ακριβώς για αυτό το λόγο, εγώ δεν το ανέφερα τώρα ως άμεσο υποκατάστατο του ΕΚΑΣ. Όταν μιλάμε όμως για μια προνοιακή παροχή, όπως ήταν το ΕΚΑΣ, πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι πρέπει το κράτος να προσπαθεί να ανακουφίζει όλους, όλες τις κατηγορίες που έχουν ανάγκη και ιδίως αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Με τις αναπηρικές συντάξεις τι θα κάνετε, κύριε Υπουργέ? Α, εδώ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα τα οποία υπάρχουν. Ξέρετε πόσο κόσμος παίρνει και ρωτάει και τι ανησυχία υπάρχει. Ναι. Μα ακούστε, αυτό είναι από αυτό το νέφος της συκοφαντίας κατά του νόμου που είχε κινηθεί πριν, αλλά μετά τη δημοσίευση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, γιατί ξαναλέω, είναι γραμμένα αυτά τα οποία λέει ο νόμος. Είπαμε λοιπόν εκεί στον νόμο ότι κρατούμε τις αναπηρικές συντάξεις όπως είναι σήμερα. Επειδή όμως έχουμε μια προσπάθεια να ομογενοποιήσουμε τους κανόνες, να έχουμε ίδιους κανόνες για όλους, και τώρα οι κανόνες είναι διαφορετικοί για το δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα, φτιάξαμε μια επιτροπή με την συμμετοχή της ΕΣΑΜΕΑ, της Ομοσπονδίας, δηλαδή των ανθρώπων που έχουν αναπηρίες, με ποια προσπάθεια, μέχρι το τέλος του χρόνου, να ομογενοποιήσουμε τους κανόνες και να έχουμε πια ίδιους κανόνες για τις αναπηρικές συντάξεις. Μέχρι τότε όμως δεν αλλάζει τίποτα. Όλα όσα λέγονται λοιπόν ότι μειώνονται οι αναπηρικές συντάξεις είναι ένα καθαρό ψέμα. Και ανάλογα, μισό λεπτό, Φάνη, μόνο αυτό. Ανάλογα δεν αλλάζει ούτε με βάση την ποσόστοση το ποσοστό αναπηρίας. Όχι, τίποτα δεν αλλάζει. Όχι. Παραλάβαμε ακριβώς στο νόμο τις διατάξεις του νόμου 3863 του 2010 και του νόμου 3865 του 2010. Όχι γιατί τους θεωρούμε σωστούς, μέχρι ότου τους αλλάξουμε με την ομογενοποίηση των κανόνων, σύμφωνα με αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αλλά μέχρι τότε δεν έχει αλλάξει ούτε κεραία. Θα υπάρξουν μειώσεις ή όχι, κύριε Υπουργέ?
Γιατί κάποιος που λέει, ακούει τον ένα νόμο και τον προηγούμενο νόμο και τον άλλο νόμο, ίσως να μην είναι και σε θέση να ξεκαθαρίσει απόλυτα τι έλεγε ο προηγούμενος νόμος και τι λέει ο... Μα ακούστε, σας θυμίζω ότι ο κύριος Βρούτσης παραμονές των εκλογών του 2015 έλεγε ότι όποιος και να είναι υπουργός εργασίας, μία κύρια σύνταξη θα χαθεί. Εμείς αποδείξαμε ότι δεν είμαστε αυτοί που μειώνουμε τις συντάξεις. 11 φορές μείωσε τις συντάξεις η Δημοκρατία. Κύριε Υπουργέ, έχει σημασία για κάθε συνταξιούχο να δει πόσα μπαίνουν στην τσέπη του κάθε μήνα, πόσα παίρνει από την τράπεζα. Τότε λοιπόν, πέστε μας, πότε θα ξεκαθαρίσει αυτό? Σήμερα, στους επόμενους μήνες, ποιο μήνα μέχρι το φθινόπωρο, ποιο μήνα θα δουν δηλαδή ποιες είναι οι απώλειες, ώστε να υπολογίσουν ότι παίρνανε 600, τώρα θα παίρνουν 550 οι συνταξιούχοι. Μα ακόμα και αυτή η ερώτηση ουσιαστικά αναιρεί αυτά που σας είπα προηγουμένως, ότι είναι δεδομένο ότι καμία κύρια σύνταξη δεν θα μειωθεί, και αυτό το έχουν δει ήδη οι συνταξιούχοι. Όσοι θα δουν αναπροσαρμογή σε επικουρικές τους συντάξεις θα τις δουν τον Αύγουστο. Και τώρα τον Ιούλιο οι επικουρικές θα καταβληθούν όπως πρώτα, γιατί η διαδικασία επανυπολογισμού δεν είναι εύκολη με βάση τα μέσα που έχει τότε αυτή τη στιγμή. Ναι. Τώρα για να δούμε, κύριε Υπουργέ, αυτά που θα έρθουν. Και θέλω να μου πείτε τι προβλέπετε σε σχέση με τα ειδικά μισθολόγια, γιατί υπάρχει μεγάλη συζήτηση σε σχέση με αυτά που ζητούν οι δανειστές, που θέλουν να προσαρμοστούν τα ειδικά μισθολόγια με των λοιπόν δημοσίων υπαλλήλων. Τι θα γίνει λοιπόν με τις μισθολογικές προσαρμογές των αστυνομικών, των πυροσβεστών, των στρατιωτικών? Θα υπάρξουν μειώσεις? Δεν θα υπάρξει σε καμία περίπτωση μείωση. Τα ειδικά μισθολόγια χρειάζονται προστασία, ίσως μεγαλύτερη από αυτή των απλών δημοσίων υπαλλήλων. Όχι γιατί διαφοροποιώ τις κατηγορίες, αλλά γιατί πράγματι υπάρχουν ειδικές συνθήκες με τις οποίες παρέχουν την εργασία τους στρατιωτικοί και αστυνομικοί. Επομένως, τι θα γίνει, τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν με τα μισθολόγια των στρατιωτικών? Ακούστε, είναι αντικείμενο άλλων υπουργείων, τις λεπτομέρειες δεν τις ξέρω σε βάθος. Μπορώ να σας πω όμως ότι επί ΣΥΡΙΖΑ μισθοί δεν θα μειωθούν. Πάντως, ισοδύναμα δεν έχουν βρεθεί, όπως λέει ο κύριος Κουλιαράκης, κύριε Κατρούγκαλε, παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις είχε δώσει στην αρχή για ένα κονδύλι ο κύριος Καμένος. Είναι, όπως ξέρετε, η προθεσμία αυτή μέχρι το Σεπτέμβριο. Είμαι βέβαιος ότι τα συναρμόδια υπουργεία θα μπορέσουν να βρουν την κατάλληλη λύση. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Σχετικά με την εισφορά ασθενείας, αυτό το 6% που σε κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που παίρνουν δύο συντάξεις, μέχρι τώρα υπήρχαν οι κρατήσεις αυτές από τη μία σύνταξη. Τώρα θα πάνε σε όσες συντάξεις λαμβάνει ο συνταξιούχος. Ναι, γιατί έχουμε μονογενοποιήσει, όπως σας είπα, τους κανόνες. Αντιμετωπίζουμε και ως προς τις εισφορές ενιαία το εισόδημα και ως προς τις συντάξεις. Άρα μείωση θα δει, λοιπόν, στο ποσό που παίρνει. Τα χρήματα αυτά είναι αναγκαία για τον ΕΟΠΗ. Υπάρχουν πολλές φορές που κανιβαλίζουμε τα χρήματα που πηγαίνουν στο σύστημα υγείας, ακριβώς γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε τις συντάξεις. Πρέπει να υπάρξει επιτέλους μια ισορροπία. Δεν είναι λογικό να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία και να πρέπει να αγοράζουμε μόνοι μας από το φαρμακείο τα υλικά τα οποία θα χρειαστούν για τη μικροεπέμβαση η οποία θα γίνει. Ναι, αλλά βέβαια από την άλλη τα ζητάμε πάλι να τα καλύψει ο άνθρωπος από τις εισφορές του, έτσι. Δεν καλύπτονται με έναν άλλο τρόπο διαφορετικό. Δεν είναι ζήτημα δικαιοσύνης όλοι να δίνουμε 6% στη σύνταξή μας. Μα το δίνουνε από τη μία σύνταξή τους μέχρι τώρα. Και όπως λοιπόν έχει μία σύνταξη, πρέπει να δίνει περισσότερα από κάποιον που έχει δύο. Δεν έχει εισόδημα από δύο συντάξεις αυτός, ο οποίος παίρνει δύο συντάξεις. Μα δεν έχει πληρώσει, κύριε Υπουργέ, όμως, για την ιατροφαρμακευτική αυτός του περίπτωση. Αυτός που παίρνει μία σύνταξη δεν έχει πληρώσει. Αυτό που λέμε τώρα είναι ότι έχουμε ένα βάρος, το οποίο το υφίστανται οι συνταξιούχοι, είναι αλήθεια, αλλά το οποίο τους επιστρέφει. Αυτό που θα έπρεπε να έχουμε εξασφαλίσει για όλους τους συνταξιούχους είναι πλήρη δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη και νοσοκομιακή. Δεν είμαστε σε θέση να το εξασφαλίσουμε αυτή τη στιγμή τώρα με τη γνωστή κατάσταση που κληρονομήσαμε στο ΕΣΥ. Κάνουμε βήματα όμως ως προς το να είναι το ΕΣΥ άφταρκες. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Κύριε Υπουργέ, βλέπετε το ασφυκτικό περιβάλλον για τις μικρομεσαίες αλλά και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Οι δανειστές ζητούν τώρα στο πλαίσιο της νέας διαπραγμάτευσης την απελευθέρωση των απολύσεων. Τι θα κάνετε, εσείς εκτιμάτε, και θέλω να μου πείτε αν μπορείτε να τους πείσετε κατά αυτόν τον τρόπο, ότι αυτές οι συνθήκες δημιουργούν έτσι κατάσταση ανταγωνιστικότητας για την ελληνική οικονομία, μπορεί να ισορροπήσει η ελληνική οικονομία? Έχω πει πολλές φορές ότι η ελληνική οικονομία χρειάζεται νέες θέσεις εργασίας, όχι απολύσεις. Και νομίζω θα καταφέρουμε να πετύχουμε την απομόνωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που κακά τα ψέματα, αυτό είναι που ζητάει τις σωματικές απολύσεις, ακριβώς όπως το πετύχαμε και στην περίπτωση του συνταξιοδοτικού. Σας θυμίζω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απέρριπτε κάθε ιδέα για μικρή αύξηση των εισφορών για να μπορέσουμε να σώσουμε τις συντάξεις.
Όταν όμως και οι εργοδοτικές οργανώσεις στην Ελλάδα συμφώνησαν ότι θα ήταν μεγαλύτερο χτύπημα για την αγορά, μεγαλύτερο ηφαισιακό χτύπημα αν μειώναμε τις συντάξεις και δέχτηκαν την αύξηση τη μικρή των εισφορών, και έτσι μπορέσαμε και σώσαμε τις κύριες συντάξεις, έτσι και τώρα οι εργοδοτικές οργανώσεις αρνούνται ότι είναι αναγκαιότητα για την ελληνική οικονομία οι ομαδικές απολύσεις. Το έχουν ήδη βεβαιώσει, θα τους καλέσω ξανά τις επόμενες μέρες ώστε και πανηγυρικά να επαναβεβαιώσουν τη θέση τους αυτή. Έχοντας επομένως ένα εσωτερικό μέτωπο το οποίο αποκρούει τις ομαδικές απολύσεις, εξασφαλίζοντας και τα διεθνή και ευρωπαϊκά μας ερίσματα, θυμίζω στους τηλεθεατές μας ότι εμείς φέραμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθεί τις διαπραγματεύσεις και ένας παράγοντας υπέρ μας. Εμείς εξασφαλίσαμε στο μνημόνιο του Ιουλίου ότι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας θα είναι ο τελικός διεθνής οργανισμός ο οποίος θα δώσει την άποψή του για την κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων. Ναι. Ενισχύοντας λοιπόν και το εσωτερικό και το διεθνές μέτωπο, φυσικά και θα μπορέσουμε να κάνουμε. Γενικότερα, πάντως, βλέπουμε τι γίνεται με τα λουκέτα καθημερινά. 100 επιχειρήσεις τουλάχιστον την ημέρα κλείνουν. Έτσι, είναι περισσότερες αυτές που κλείνουν από αυτές που ανοίγουν. Βλέπουμε τι γίνεται με την υπόθεση της επιχείρησης Μαρινόπουλου. Είδαμε την τραγική κατάληξη με τον Κυριάκο Μαμιδάκη. Βλέπουμε ότι σύμφωνα με δημοσίευμα και της Καθημερινής, από τις εργοδοτικές φορές και τους φόρους, από τα 100 ευρώ που δίνει ο εργοδότης, από 33 μέχρι 57 ευρώ πηγαίνουν σε εργοδοτικές εισφορές, κρατήσεις και φόρους. Πώς μπορεί να αναπτυχθεί μια επιχείρηση σε αυτό το κλίμα? Ωραία, θα σας απαντήσω. Πρώτα-πρώτα όμως να δούμε και τα θετικά σημεία. Γιατί δεν είναι όλα ζωφόδι στη ελληνική οικονομία. Αντίθετα, έχουμε ήδη τα μικρά δειλά σημεία ανάκαμψης. Ποια είναι αυτά τα σημεία ανάκαμψης? Από το Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, γύρω στα 2 δισεκατομμύρια καταθέσεις επέστρεψαν στις ελληνικές τράπεζες. Το πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου ήταν το καλύτερο από το 2001, το καλύτερο σε μια 15ετία από πλευράς ροής προσλήψεων απολύσεων. Είχαμε δηλαδή 200.000 νέες θέσεις εργασίας, θετική διαφορά σχέση με προσλήψεις και απολύσεις στη μισθωτή εργασία. Ο τουρισμός φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλύτερα ακόμη και από πέρσι. Τέλειωσε η πολιτική αβεβαιότητα, και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί μεγάλο κομμάτι της οικονομίας αφορά την ψυχολογία, με την οριστική και αίσια περάτωση της αξιολόγησης. Επομένως, είμαστε αυτή τη στιγμή μπροστά σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Όποιος θέλει να εξοραίσει την προηγούμενη πενταετία θα λέει ψέματα, αλλά μπροστά και σε προοπτικές που είναι θετικές. Σε αυτές θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Ως προς δε το συγκεκριμένο ερώτημα του μεγέθους των εισφορών, είναι πράγματι υψηλές. Το έχω πει και εγώ ο ίδιος. Γιατί είναι υψηλές? Γιατί η εισφοροδοτική βάση αυτή τη στιγμή είναι μικρή? Γιατί οι μισοί ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι δεν μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους και γιατί έχουμε 1/4% ανεργία. Αν χαμηλώναμε τώρα τις εισφορές, θα πρέπει να μειώσουμε πολύ περισσότερο τις συντάξεις. Αυτό που κάναμε λοιπόν είναι να μοιράσουμε τις εισφορές με πιο δίκαιο τρόπο. Με το νέο νόμο λοιπόν ο καθένας πληρώνει ανάλογα με το εισόδημά του. Όχι ανάλογα, το πραγματικό του εισόδημα, όχι ανάλογα με τα χρόνια που έχει στο επάγγελμα. Αυτομάτως όμως, κύριε Υπουργέ, είναι περισσότερα αυτά που πληρώνουμε σε φόρους και εισφορές. Δεν κινείται το χρήμα, δεν υπάρχει οικονομία, δεν υπάρχει χρήμα δηλαδή να πληρωθεί, να κινηθεί η οικονομία, για να αναπτυχθεί η οικονομία. Πώς θα υπάρχει ανάκαμψη? Όπως πολύ σωστά το λέτε, πρέπει να υπάρχει ανάκαμψη για να μπορέσουν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Με τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, τι πετύχαμε? Μειώσαμε το βάρος που είχε το συνταξιοδοτικό σύστημα στο κράτος, μειώνοντας έστω κατά 1% το μεγάλο έλλειμμα των ταμείων. Γιατί αυτό το έλλειμμα συμπληρωνόταν από τον προϋπολογισμό. Ως προς δε τις εισφορές, πράγματι αυξήσαμε έστω και λίγο τη ρευστότητα στην αγορά, για τον απλό λόγο ότι το 80% αυτή τη στιγμή των ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων θα πληρώσουν λιγότερες εισφορές από ό,τι στο παρελθόν. Γιατί θα πληρώσουν με βάση το πραγματικό του εισόδημα που έχει χαμηλώσει πολύ λόγω της κρίσης. Δεν μπορούν να γίνουν θαύματα από τη μια στιγμή στην άλλη. Κύριε, αυτό μπορεί να γίνει είναι να δρομολογηθεί. Μιλάτε με θεσμικούς παράγοντες της αγοράς. Βλέπετε λοιπόν ότι ασφικτιούν οι επιχειρήσεις. Δεν μπορούν με αυτές τις εισφορές. Δεν μπορούν να προσλάβουν κόσμο, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Μα σας θυμίζω. Με ποιο παραγωγικό μοντέλο θα δημιουργηθεί ανάκαμψη, θα υπάρξει ανάκαμψη? Είναι αυτό που επιχειρεί ο Πρωθυπουργός και στην Κίνα, προσελκύοντας ξένες επενδύσεις, φτάνουν αυτές? Θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας στηρίζοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Αυτό το κλίμα με τους φόρους και τις εργοδοτικές φορές βοηθά να σταθούν αυτές οι επιχειρήσεις ή κλείνουν?
Μα σας θυμίζω ότι οι ίδιες εργοδοτικές οργανώσεις δέχθηκαν τη μικρή αύξηση των εργοδοτικών εισφορών, γιατί αντιλαμβάνονταν, όπως είπα προηγουμένως, ότι αν μειώναμε τις συντάξεις, αυτό θα ήταν ένα εφεσιακό χτύπημα στην αγορά, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προέκυψε από τη μικρή αύξηση των εισφορών. Γιατί όσο μειώνεται η αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων, και κακά τα ψέματα, αρκετοί από αυτούς τροφοδοτούν και το πορτοφόλι του άνεργου και το πορτοφόλι αυτού που ψάχνει για δουλειά. Επομένως, ήταν μια αναγκαστική κίνηση αυτή που κάναμε, την οποία αποδέχθηκαν οι εργοδότες, ξέροντας, φαντάζομαι, καλύτερα το συμφέρον τους από ότι εγώ και εσείς. Και από εκεί και μετά, πράγματι, δεν είναι μόνο ζήτημα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, αλλά και εσωτερικών ελληνικών χρημάτων. Γι' αυτό ανέφερα σε θετική εξέλιξη το ότι γύρισαν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ τους τελευταίους δύο μήνες στις τράπεζες. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, πέραν από το θέμα των εργασιακών, το οποίο έχει και άλλες ερωτήσεις, σαφώς, μας ενημερώνουν ότι παίρνουν τηλεθεατές και ρωτούν γιατί οι επικουρικές λέει, του ΕΤΕΑ δεν έχουν καταβληθεί, δεν έχουν βρει χρήματα. Ξέρετε κάτι να μας ενημερώσετε, να ακούσουν? Όχι, σήμερα εντός της ημέρας θα καταβληθούν οι επικουρικές. Φαντάζομαι θα υπάρχουν ενδεχομένως κάποια ζητήματα με τις συγκεκριμένες τράπεζες. Αλλά σήμερα, δεύτερη εργάσιμη του μήνα, όπως έχουμε πει, θα καταβληθούν κανονικά οι επικουρικές μέχρι το τέλος της ημέρας. Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας ενδεχομένως με το θέμα των εργασιακών, κύριε Υπουργέ, το μνημόνιο τι λέει? Ουσιαστικά μιλάει για τις βέλτιστες προοπτικές. Έτσι, σε αυτή τη διαπραγμάτευση δηλαδή που θα έρθει, το τι θα πέσει στο τραπέζι, με αυτά τουλάχιστον που έχουν διαρρεύσει και αυτά που γνωρίζουμε περί των απαιτήσεων των δανειστών και ειδικά του σκληρού παίχτη του Δουνουτού, έτσι όπως έχουμε δει να βάζει τα θέματα, η δική σας αντίσταση τι θα έχει να κάνει μόνο ουσιαστικά με το πώς διαμορφώνεται και το κομμάτι της αγοράς, όπως μας είπατε και μας το περιγράψατε μέχρι αυτή τη στιγμή, και αυτό θα είναι όχι αρκετό? Βέβαια. Ναι. Όχι βέβαια, δεν περιοριζόμαστε σε αντίσταση, αλίμονο. Το εργασιακό τοπίο έχει απορριθμιστεί σε τέτοιο βαθμό, πρόκειται για τέτοια εργασιακή ζούγκλα, που αν ζητούσαμε απλώς να παραμείνει το status quo, θα αδικούσαμε στον μέγιστο βαθμό τον Έλληνα εργαζόμενο. Εμείς βάλαμε στο μνημόνιο οι ίδιοι το καλοκαίρι ένα θέμα, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Yeah. Και περιορίσαμε τις απαιτήσεις άλλης πλευράς σε δύο ζητήματα που βάλανε αυτοί στο τραπέζι. Ομαδικές απολύσεις, για τις οποίες σας μίλησα, και συνδικαλιστικό νόμο, που εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε κανένα περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία. Έχουν πει και για την κατάργηση 13ου-14ου. Όχι, ποτέ, ποτέ. Αυτό είναι από τα ψέματα που πέφτει στο τραπέζι από τα κύμβαλα της διαπλοκής. Ποτέ. Ποτέ δεν έχει μπει στο τραπέζι ζήτημα 13ου και 14ου μισθού. Ούτε απ' έξω, ούτε από τους ελληνικούς φορείς. Ο ίδιος ο ΣΕΒ που παλιότερα μιλούσε για ενδεχόμενη ενσωμάτωση 13ου και 14ου μισθού στους 12, ναι, είπε ότι ούτε γι' αυτόν δεν υπάρχει ζήτημα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα επομένως μείωσης μισθών όσο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην εξουσία. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το δημόσιο τομέα, ισχύει και για το ιδιωτικό. Αυτό που επιχειρούμε να κάνουμε εμείς λοιπόν τώρα το Σεπτέμβρη είναι να ξαναγυρίσουν πίσω οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γιατί πράγματι η πλήρης αδυναμία να έχουμε κοινωνικό διάλογο στην Ελλάδα ουσιαστικά συνιστούσε ένα εισιτήριο εξόδου της χώρας μας από την Ευρώπη. Και εμείς θέλουμε να γυρίσουμε τη χώρα μας στην κοινωνική Ευρώπη. Ως προς δε τις βέλτιστες πρακτικές, πράγματι σε αυτές θα στηριχθούμε και εννοούμε προφανώς το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο που βασίζεται στον κοινωνικό διάλογο, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ποιο κοινωνικό διάλογο τώρα, κύριε Κατρούγκαλη, αφού είδαμε στη Γαλλία και είναι ο κόσμος στους δρόμους εδώ για τα εργασιακά και τις αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση του Ολάντ εδώ και μήνες. Και φλέγεται το τοπίο εκεί. Αυτές είναι οι βέλτιστες προοπτικές. Όχι, ναι, όχι, δεν είναι. Το άρθρο 2 του περίφημου νόμου El Khamri, που δίνει προβάδισμα στις επιχειρησιακές συμβάσεις απέναντι στις κλαδικές, και που είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο αντιδρούν τα γαλλικά συνδικάτα, εμείς το έχουμε θεσμοποιήσει από το 2012. Εμείς είμαστε στον πάτο των εργασιακών σχέσεων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Εμείς πρέπει να ξαναγυρίσουμε τουλάχιστον σε αυτό που συνιστά το μέσο όρο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Μάλιστα. Αυτό είναι υπερόριμο πλέον. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα τα δούμε αυτά και στην πορεία. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλή σας εβδομάδα. Λοιπόν, πού πάμε διάλειμμα? Όχι, πάμε.